δεν είναι μαζί μας σήμερα. Αλλά είμαστε βαθιά υποχρεωμένοι, και εγώ και η οικογένειά μου, στο Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για αυτήν την πολύ μεγάλη τιμή να δώσετε στην οδό στη Λεωφόρο Ακροτηρίου το όνομα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι αυτό θα ήθελε και ο ίδιος. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπήρξε ένας άνθρωπος βαθιά δημοκράτης. Γνώριζε πολύ καλά όμως ότι το δέντρο της δημοκρατίας πρέπει να ποτίζεται συνεχώς. Διότι το μίσος, ο λαϊκισμός, η μισαλλοδοξία, ο διχασμός είναι χαρακτηριστικά της φυλής μας, τα οποία μας συνοδεύουν δυστυχώς διαρκώς στην ιστορική μας διαδρομή. Και πρέπει να πολεμιούνται. Πρέπει να πολεμιούνται όχι με τα ίδια όπλα, αλλά με τη λογική, με την πειθό, με τα επιχειρήματα. Αυτό έκανε πράξη και στην κοινοβουλευτική του διαδρομή. Διότι υπήρξε ο μεγαλύτερος, κατά την άποψή μου, κοινοβουλευτικός άνδρας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί αγαπούσε ο ίδιος τη Βουλή. Γιατί αγαπούσε τα επιχειρήματα. Ήθελε να πείθει τους αντιπάλους του με τη δύναμη της λογικής του. Αλλά ήταν ανοιχτός στο να πειστεί και ο ίδιος, αν τα επιχειρήματα από την άλλη μεριά ήταν πιο ισχυρά. Και αυτή η ονοματοδοσία θα είναι μια ευκαιρία και για τις νεότερες γενιές να αναζητήσουν και να μάθουν για το έργο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και να γνωρίσουν με αυτόν τον τρόπο έναν φλογερό πατριώτη, έναν υπερασπιστή της δημοκρατίας, αλλά πάνω απ' όλα έναν αθεράπευτα κριτικό.